Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Μαζαράκης. Δεύτερο παιχνίδι της σειράς μεταξύ των ελιτήριων και της νέας τριποντοκρατίας. Υπενθυμίζω, οι ελιτήριοι τελείωσαν στην τέταρτη θέση στον τρίτο όμιλο της Evolution με 15-7 ρεκόρ. Η νέα τριποντοκρατία πρώτη στον δεύτερο, ίσως τον δυσκολότερο φετινό όμιλο της κατηγορίας με 18-4. Το πρώτο παιχνίδι πήγε σχετικά εύκολα στην ομάδα του Κωνσταντίνου του Γιαννίρη, η οποία έχει και την πρώτη επίθεση, αστοχή από την κορυφή. Και θα έχετε να υπερασπιστείτε την διαφορά των 30 πόντων, 75-45 έλειψε η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Μανατίδης για 3, κλατς, πρώτο καλάθι για τους Νεοδημοκράτες. Πάμε να δούμε και αποστολές. Αστοχή προσπάθεια από κοντά. Πάθος ξανά τώρα και από τους τυπικά φιλοξενούμενους. Μπαλά στον Κωνσταντινάκο. Ωραία, πάσα ανάποδο λέει, αστοχό. Για τους ελιτήριους έχουμε Ζερμάνοβιτ, Κωνσταντινάκο, Λαμπρόπουλο, Μπαϊράμου, Ξενόχο, Πανοσκάλτση και τον Βασίλτον Ποστόλη, που είχε ταλαιπωρηθεί με ένα πρόβλημα τραυματισμού από ό,τι θυμάμαι. Από την άλλη έχουμε τα κόκκινα πασχάλια, 11 έχει κατεβάσει ο Γιαννήρης. Μανατίδης, Βαλαμβάνος, Βασιλάκος, Βενέδης, Γιαννήρης, Ζαβιτσάνος, Κόλπηρης, Κουρούβαλος, Καλάθης στην εκνοή, Μιχαλόπουλος, Βίτσος και ο Φανταζής. Δεν ξέρω αν λείπει κάποιος. Τέταρτο τριποντάκι για την νέα τριποντοκρατία. 0-6 στο πρώτο 1,5 λεπτό. Για 2 το σουτ αστοχό από τον Λαμπρόπουλο. Σουτ για 3 από την κορυφή, αστρο αυτή τη φορά. Rebound αμυντικό από τον Πανοσκάλτη. Αυτό είναι το τελευταίο ζευγάρι της Evolution, το οποίο δεν έχει καθοριστεί ακόμα για την φάση των 16. Η νέα τριποντοκρατία νομίζω έχει κάτι παραπάνω από πλεονέκτημα για να ανέβει στην Master League και να περάσει αυτόματα και στην φάση των 8. Καλά τώρα από κοντά, πρώτη πόντι. Και για τον Κολτηρή. Ωραίο. Κάτσε να μου δάρουμε μια τέτοια μερούλα. Κάπου εδώ πάσα, αλλαγίζεται ο Κωνσταντινάκος. Μπαλά στον Κολτηρή. Μέχρι στιγμής τα ζευγάρια έχουν ως εξής: Commodore Dragons μπλαστιακός, Αριστείος Most Wanted, Pink Paper με Press Off και ο νικητής του σημερινού ζευγαριού. Όχι, Press Off Vision με τους Indians, διορθώνω. Λόγω καθαρά πάνω στην μπάλα. Time out. 0-8 στο πρώτο τρίλεπτο. Από ότι μέχρι στιγμής οι ελιτήριοι συνέχεια στο παιχνίδι. Όπως έλεγα, ακόμα τον Dragon Blastiakos, Press Off in Pepper, Most Wanted Aristeos και ο νικητής του απόψινου ζευγαριού θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους Indians. Καλά εδώ από τώρα Μανατίδη. Παίρνει τους 5 πόντους. Μέχρι πρότινος τυπικά προπονητής της νέας τριποντοκρατίας. Πρώτη πόντι για τον Αλέξανδρο Κοζελμάνοβιτς. Μανατίδης. Βασιλάκος έρχεται ψηλά για να σκύνει μπάλα, θα περάσει χαμηλά. 6 δεύτερα, 5. Βασιλάκος προσπίθηκε, πέρασε, κλείστηκε, βρήκε τον Κόλτηρη. Η άμυνα βγαίνει ωστόσο για τους ελιτήριους, το καλάθι είναι εκπρόθεσμο. Αν περάσει σήμερα η νέα τριποντοκρατία, το οποίο νομίζω είναι και το απολύτως λογικό, το θαύμα ψάχνουν για να είμαστε ειλικρινείς σήμερα οι ελιτήριοι, θα συμπληρώσουν την πρώτη τετράδα, μάλλον θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα περάσει από τον δεύτερο όμιλο. Για κύριος Πανοσκάλτση. 4-10. Μπίτσος στο Γιαννήρη. Σου διατρίσα από την κορυφή. Σίδερο, rebound αμυντικό από τον Βασίλη τον Ποστόλη.
Γελμάνοβιτς, ωραία πάσα. Στόχισε ο Αλέξανδρος, χαλάει την ασίστ του Νίκονα. Κόλτηρης στον Βασιλάκο, πέρασε εκρηκτικά εκείνος. Αστόχισε με ταμπλό rebound από τον Γελμάνοβιτς. Και οι τρεις ξανατρέχουν. Γελμάνοβιτς μέχρι μέσα. Πάρα τον Κόλτηρη. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης μετά από 4,5 λεπτά παιχνιδιού. Μάτς επαναφορά από το βλέμμα του Γελμάνοβιτς. Καλή αμυνά. Στην Γιουγιανέρης στο close out. Και έχουμε 3 δεύτερα με τα οποία θα χρεωθεί ο Μπαϊραμί. Μέχρι στιγμής νομίζω πιο αποτελεσματική σίγουρα η νέα τριποτοκρατία. Έχει βρει 2 σούτ από μακριά. Μπροστάρης μέχρι στιγμής ο κύριος που έχει τώρα την μπαλά, ο Αμανατίδης. Ωραία ασίστ. Τώρα μπλοκ του Γελμάνοβιτς. Δεύτερο συνεχόμενο μάτς που μας χαρίζει ένα ενδεχόμενο highlight στο πίσω μέρος του γηπέδου. Τώρα θα εκτελέσει και 2 βολές. Το κουβρό καλά θα είχε βάλει και ο Κουρούμαλος, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ένα buzzer beater πίσω από το ταμπλό, σαν να παίζουμε horse. Μέσα η πρώτα από τον Άλεξ. Και η δεύτερη 2-2. Γελμάνοβιτς στους 4 πόντους από τους 6 συνολικά που έχουν οι κίτρινοι. Γιαννίρης φάνηκε αυτό, έπιασε καλά την μπάλα και έσταξε το πρώτο τριποντάκι της βραδιάς. Πρώτη πόντη στον λογαριασμό του Κώστα. Φάλλον ψηλά τρίτο. Νέο Δημοκράτες. Κωνσταντινάκος. Γερμάνοβιτς βρήκε χώρο, πέρασε προς τα μέσα με σπάσιμο της μέσης. Αλέξανδρος Γερμάνοβιτς. Για μένα το καλύτερο διάρρη που έχει φέτος η Evolution. Θα ακούει τώρα αυτά για να είναι στο σπίτι, θα με κράζει ξανά. Αλλά δεν πειράζει, η γνώμη μου είναι. Μπορώ να το πείσω στα ο πιο επιδραστικός. Καλάθι και φάουλ εδώ. Ευκαιρία για μισό τρίποντο για τον Πανοσκαλτσί. Όχι, όπως το λένε, με το 21. Βέβαια, αν θέλουν να είμαστε δίκαιοι, η νέα τριποντοκρατία για μένα μαζί με τους Κομόντο έχουν φέτος το περισσότερο ταλέντο, τουλάχιστον επιθετικά και σίγουρα στην τριάδα των περιφερειακών. Ο Βασιλάκος είναι ένας εξαιρετικός παίχτης, βοηθάει πάρα πολύ στην front line νομίζω, όπως και ο Μπίτσος. Ο Μπίτσος έχει γράψει και την ιστορία του στο μπασκετάκι, έπαιζε και υπενθυμίζω σε ομάδα της Masters την Έλα Πούσε, κουβοτάκι άστρο από τη 45. Γελμάνοβιτς προς τα μέσα, καλάθι ξανά για τον Άλεξ. 8 πόντοι όλοι μέσω εφουδιασμών, το μάτς ξανά στον πόντο. Άσου με πάσα. Μπίτσος. Πέρασε ωραία, προσπίθηκε την πάσα, σηκώθηκε για 2 και το έβαλε και αυτό. Αυτά που λέγαμε και προηγουμένως. Πάει.
δύσκολο να πούμε πολύ μάλλον ταιριαστό το matchup της επόμενης φάσης, λογικά ξαναλέω για την νέα τριποντοκρατία. Η Νέα Σμύρνη είναι μία από τις ομάδες οι οποίες φέτος έχουν δείξει μια σταθερότητα και ίσως την μεγαλύτερη πληρότητα σε όλες τις θέσεις. Σίγουρα πιο γρήγορη ομάδα η νέα τριποντοκρατία, λίγο καλύτερη νομίζω. Μάλλον, να το πω καλύτερα, λίγα περισσότερα μισμάτς θα δούμε στην γραμμή των περιφερειακών για τους Indians, θα πω εγώ. Είναι πολύ δύσκολο να μακάρεις παίχτες σαν τον Βασάλο στο 1. Και λόγω σωματοδομής και λόγω IQ και λόγω πολλών άλλων πραγματών. Μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε μια φοβερή σειρά, αν σήμερα πάνε εντός σχεδίου τα πράγματα, μέσα σε εισαγωγικών εντός σχεδίου. Νομίζω δεν υπάρχει καμία ομάδα που να έχει, να έχει μάλλον ανατρέψει τέτοια διαφορά ever στο μπασκετάκι. Άστοχο το σουτ. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο, 13-15. Λάθος εδώ, η πάσα Δερμάνοβιτς εποφελήσεται. 2 τα φάουλ των γηπεδούχων, 4 των φιλοξενούμενων. Κωνσταντινάκος από μακριά, άστοχος ο Φίγκο. Ωραία πάσα Μανατίδης. Φοβερό Vision. 7ος πόντος του κυρίου με το νούμερο 23. Τελευταία 100 δεύτερα. Χαμηλά η μπαλά. Δύσκολο σου για 2 άστοχο. Δερμάνοβιτς στο rebound, η μπαλά έξω. Κωνσταντινάκος στην εκνοή. Σαν τον Ντόντσιτς πήγε να τα βάλει εκεί. Θερμούγα τους Νεοδημοκράτες. Ωραίο split έξω για 3 ο Ντίνος. Λιβάνε επιθετικό του Γιαννίρη. Για 3 και αυτός από τη γωνία, δεύτερο τρυποντάκι. Πανηγυρίζεται δεόντως από τον Πάγκο. Εμείς νομίζω βλέπουμε πολύ ωραίο και επιθετικό μπάσκετ. Λίγο περισσότερο εφηδιασμοί για τους ελιτήριους, αρκετά μακρινά σου για τους Νεοδημοκράτες. Ας το έτσι προσπάθεια από τον Μπαϊράμι. Τζαβιτσάνος Γιαννίδης έχετε ψηλά για να σκρίνω, αλλά δεν το παίρνει ο Κώστας. Επιθετικό rebound τώρα από τον Βαλαμβάνο, σου διατηρήσει ξανά rebound αμυντικό του Βασίλη. Τελευταίο μισό λεπτό. Σοδυνάκος, ωραία πάσα. Φάουλ τώρα από τον Αμανατίδη, 2 βολές για τον Πάνο Σκαλτσί. Σε πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, time out, οι Νεοδημοκράτες 14-20-26 δεύτερα στον φωτεινό πίνακα του Μπουρναζίου. Συνέχεια στο μάζ 15-20. Η λογική λέει μια μεγάλη επίθεση για την νέα τριποντοκρατία, γιατί λίγα δευτερόλεπτα τους ελιτήριους. Βενέτης. Παίρνει μεγαντό στον Μπίτσο, Βενέτης μόνος του για 3. Θα στοχίσει, rebound. Εν τέλει επιθετικό, 5 δεύτερα. Μέχρι μέσα, τρία σκαλάδι και φάουλ. Να το στο Ζαβιτσάνος. Μέσα και η βολή. 5-23, 3 δεύτερα μένουν στο ρολόι. Πίσω από το κέντρο το σουτ. Αστοχό. 15-23 σκορ πρώτης περίοδου. Συνέχεια στην δεύτερη περίοδο, 15-23 το σκορ της πρώτης περίοδου. Για να δούμε λίγο στατιστικά. 5-5 βολές, 5-14 τρίποντα, 0-3 τρίποντα για τους ελιτήριους. Πρώτο καλάθι για εκείνους.
Από την άλλη, μία-μία βολή, 2-5 στα 9 δίποντα, 4-15 τρίποντα για τους Νεοδημοκράτες, οι οποίοι νικάνε και στα rebound, 11-13. 3-6 assist, 2-2 τα κλεψίματα, 2 οι τάπες των ελιτήριων. Συνολικά efficiency 19 για τους γηπεδούχους και 27 για τους φιλοξενούμενους Νεοδημοκράτες. Από τη γωνία του σουτ του Βενέτη, Φλάτς. Πρώτο καλάθι είναι για τους φιλοξενούμενους στην δεύτερη περίοδο. Αλλά εκτός. Μάνοβιτς παίζει με πλάτη, κλείνεται από τρεις, βρίσκει ωραία τον Ποστόλη. Καλή κυκλοφορία σου του Ξενόφα από τη γωνία, Χλάτς και αυτό. Ξεκινούν εύστοχα και οι δύο ομάδες το δεύτερο δεκάλεπτο. Ξανά στους 6, διαφορά 20-26. Λέει μπαλά, δύσκολη προσπάθεια μέσα και αυτή. Σαντινάκος, λόμπα στον Ζελμάνοβιτς. Μυστική άλεση, βρήκα τον Ποστόλη. Ωραία προσπίση από εκείνον, φοβερό καλάθι. Εδώ από σκόντους του ψηλού στην δεύτερη περίοδο. Μπαλά στη γωνία για τρεις στο σουτ, σιδερό. Κόλτηρη, ο Γιαννίδης, όχι. Μιχαλόπουλος, δύο χρόνια μας να ξαναμπεί στο παρκέ. Φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Ξενόφου. Είναι μέσα ο Λαμπρόπουλος. Αστοχή πρώτη βολή. Αστοχή και η δεύτερη. Φανταζής. Κόλτηρης δίστασε. Έβαλε την μπάλα χαμηλά, Βαλαμβάνος σηκώθηκε, αλλά αυτό είχε τη φορά. Μπάλα στο Λαμπρόπουλο. Ξενόφος. Ζελμάνοβιτς, σε επίθεση. Κίτρινη σουτ για τρεις από τον Αλέξανδρο. Rebound, επιθετικό καλάθι σε δεύτερο χρόνο από τον Σταύρο τον Παλοσκάλτσι. Μέχρι στιγμής το μάτς, ανεξαρτήτως του προηγούμενου βαθμολογικού αποτελέσματος, θυμίζω στο συν 30 ξεκίνησε την αναμέτρηση νέα τριποντοκατία. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέχρι στιγμής. Σύντομη διακοπή. Συνέχεια στο παιχνίδι. Το φάουλ είναι απλό. Είναι το δεύτερο των φιλοξενούμενων. Μπάλα χαμηλά και από εκεί ξανά έξω. Ζελμάνοβιτς πέρασε, αστόχησε στο αριστερό drive. Καλάθι ξανά. Από τον επάνω Σκάλτσι. Σαν τους 5 πόντους. Τέσσερις έχει ο Βασίλης Αποστόλη και ένα τριποντάκι μέχρι στιγμής ο Ξενόφος. Για τους ελιτήρες από την άλλη ένα τριποντάκι του Βενέτη και 2 πόντοι από τον Βαλαμβάνο. Λαμπρόπουλο μέσα στον Βασιλάκος στην θέση του Βαλαμβάνου. Βασιλάκος στην γωνία, η μπάλα σου για τρεις, άτυχος εδώ. Μιχαλόπουλος
επιλογή του Νίλ. Σε Λαμπρόπουλο και Φανταζή. Δεν υπάρχει λόγος νομίζω. Και 20 στον φωτεινό πίνακα για να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες, αν θα υπάρχει κάποια η οποία θα πάει στο ημίχρονο με κάποια διαφορά. Λέμε από τον Κωνσταντινάκο, αντοχή περνάει ξανά στους κυτρινούς. Μέσα ο Ντίνος Αμανατίδης. Ξοκολτηρής. Νόφος. Ο Αντινάκος παίζει με πλάτη, κερδίζει χώρο και βάζει και το καλάθι παρά την καλή άμυνα του Βασιλάκου. Πρώτη πόντα για τον Μίκονα. Ελαφρώς πιο αποτελεσματική στο σκοράρισμα μέχρι στιγμής η Λυτήρη. Βουδάκι άστρο από τον Βενέτη. Ο μάτς ξανά στα ίσια μετά το αρχικό 15-23, με το οποίο ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Κωνσταντινάκος. Πέρασε ξανά, κέρδισε το φάουλ αυτή τη φορά. Βόλες από εδώ ξεκίνησε για τους Ελιτήριους. Μέσα η δεύτερη προβάδισμα για τους Ελιτήριους μετά από αρκετή ώρα, ίσως και για πρώτη φορά στο μάτς. 29-28. Μανατίδης. Αλλά χαμηλά και από εκεί ξανά έξω για τρεις. Ο Ντίνος μέσα. Δίνει τη λύση μετά από αρκετή ώρα για την Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει ένα σκοράρι από το δίποντο του Βαλαμβάνου. Μανατίδης είχε 7 στην πρώτη περίοδο και θα φτάσει τους 10 πόντους. Ξενόφος. Τσεμάνοβιτς παίζει με πλάτη. Κλειστή άμυνα της Νέας Δημοκρατίας. Αστρός ο Άλεξ, rebound από τον Χριστό. Μπαλά στον Αμανατίδη. Καλή άμυνα. Καλόπουλος. Φλάκος κλείστηκε, η μπάλα έξω. Φανταζής για τρεις. Όχι. Τζερμάνοβιτς στο rebound. Χωρίς φάουλ φωνάζουν από τον Παγκό και έχουν δίκιο. Κάποιο δεν πάσα από τον Κωνσταντινάκο. Μπίτσος και Κουρούμαλος ξανά στο παρκέ. Ο Φανταζής και ο Βενέτης. Κωνσταντινάκος. Ωραία πάσα, δύσκολη προς τον Ποστόλη. Μπίτσος στο rebound. Ωραία πάσα, μπλοκ ξανά από τον Τζελμάνοβιτς. Κωνσταντινάκος. Έφυγε σαν ανοιχτό γήπεδο, αστόχησε στο lay-up, Ξενόφος ανανεωνεί. Πέντε δεύτερα. Ωραία, λόμπα άσπρο το τελείωμα. Από τον Πάνο Σκάλτσι. Μαζί στο κόψιμο, δεν βγήκε κάποιον. Ξενόφος στον ευθυνδιασμό, με ένα tap στον Ζελμάνοβιτς, καλάθι για τον Άλεξ. Δεν θυμάμαι τι μέσο όλο μου είχε πει ο Βενέτης. Δεν είχαμε μιλήσει στη Ζωφριά. Κάπου εκεί στα 22-23. Θα το είχε πει. Μαζί με τους Αλεπουδιάριδες νομίζω η Νέα Τρυποδοκατία
διηγείται τον τίτλο της πιο νεανικής ομάδας στην Evolution. Συνολικά στο παστάκι νομίζω είναι οι τρέλες αυτοί που έχουν τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας. Αλλά στην έννοια δεν βλέπω ούτε έναν σχετικά πιο έμπειρο, δεν είναι σκητσιρικάδες. Και αυτό το οποίο νομίζω σπανίζει σε τέτοιες ομάδες είναι η παρουσία μιας καλής frontline την οποία έχουν πλέον οι συμπαίκτες του Γιαννίρη. Μάχες εκεί, καλάθι, εν τέλει από τον Βασίλη τον Κοστόλη. Μόνο στην αρχή της χρονιάς σε ένα μάτς νομίζω στο Περιστέρι με τους Most Wanted. Δεν ξέρω αν ήταν ο Λόμπιτζος, νομίζω δεν ήταν. Ήταν μόνο ο Βασιλάκος, φανταζής για τρεις άστοχος. Και έλεγα στη μετάδοση ότι καλή είναι η αριποδοκατία, δεν έχει ψηλό. Και μετά μπαίνει μέσα ο Βασιλάκος και μου το βουλώνει. Καλά έκανε ο άνθρωπος, καλά εδώ, ωραία συνεργασία του Μπίτσου. Δεν θα το χάσει από κάτω αυτό ο Χρήστος πολλές φορές. Συν 2 στον λογαριασμό του Μιχαλόπουλου. Και τα τρία όλα. 1.50 απομένει, Κωνσταντινάκος από την κορυφή. Σίδερο, rebound ψηλά από τον Βασιλάκο. Ρούμαλος Μιχαλόπουλος στον Μπίτσο, πάτησε γερά εκείνος, αλλά το σούτ είναι λίγο πιο δυνατό. Κοστόλη λέμε τον Αμανατίδη μπλοκ από τον Ντίνο. Καλά το βάλει συνέχεια από τον Κοστόλη. Μία ήταν, goal foul. Αυτό το shoot. Αναφορά από το πλάι. Μίτσος στέκεται για 2 από τον Βολόν. Αστοχή. Λοιπόν, εν τέλει επιθετικό από τον Κουρούμαλο. Μαρτίδης, Κουρούμαλος. Τελείωσε, δεν έγιναν το ρολόι. Μιλήστε μου, λέει ο Κωνσταντίνος ο Γιαννίρης. Μιλά, αστρο το shoot, rebound, την τέρα του Αμανατίδη. Γερμάνοβιτς, πέρασε ο Αλέξανδρος, πολύ δύσκολο layup. 5 διαφορετικοί σκόρερ μέχρι στιγμή για την ομάδα του Νίκο του Κωνσταντινάκου. Ζελμάνοβιτς, Ξενόπος, Πανοσκάλτης, Ποστόλη και ο Κωνσταντινάκος. Καταθούρα τα τρία. Μπίτσος Μανατίδης. Μπαλά έξω. Τελειώνει ο χρόνος. Ωραίο step back. Άστρο όμως το τρίποντο. 2 δεύτερα. Δελμάνοβιτς πίσω από το κέντρο. Αυτό το shoot.
33-33 συν 5 για τους ελιτήριους στο half time break. Δεύτερο μέρος του Μαζαράκης, 15-23 το σκορ της πρώτης περίοδου, 23-10 το επιμέρους σκορ της δεύτερης. Νομίζω τουλάχιστον επιθετικά πολύ καλύτερη η ελιτήρη σε αυτό το σημείο. Μπίτσος Κόλτηρης πάτησε γερά, αλλά στόχησε rebound. Αμυντικό από τον Κωνσταντινάκο Τζελμάνοβιτς. Στρίμα το ξενόφος, πάει μόνος του Αλέξανδρος, πήγε να βάλει τρελό λέαπ, αλλά το έχασε. Μπίτσος, σίδερο και αυτό. Ο Βασιλάκος εμποφελίσεται, φάουλ και δύο βολές. Αντικείμενοι στον πάγκο. Ευκαιρία να δούμε λίγο στατιστικά. 7 στις 10 βολές, 14 στα 34 τρίποντα, 1 στα 8 τρίποντα για τους ελιτήριους. Από την άλλη μία βολή, 7 στα 15 τρίποντα, 6 στα 27 τρίποντα για την νέα τριποντοκρατία. 28 rebound για τους γηπεδούχους, 24 για τους φιλοξενούμενους. 7 10 assist, 5 30 κλεψίματα, 31 οι τάπες, 5-6 τα λάθη, 46 συνολικό efficiency για τους ελιτήριους, 36 για τους νεοδημοκράτες. Ξενόφως στην γραμμή των βολών, θα ξετυλίξει το δώρο. Μισέ, πρώτη. Διαφορά στους 4. Υπενθυμίζω με συν 8 τελείωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά είναι οι Δημοκράτες. Μπλοκ φοβερό του Βασιλάκου. Τάπα στα ίσια. Μπάλα σε εκείνον χαμηλά. Δεν σπαράζει στο μπροστά μέρος του γηπέδου. Πολύ ωραία τάπα όπως και να έχει. Σαντινάκος, ωραία πάσα, Δελμάνοβιτς, χάνει την κατοχή. Φανταζής. Και τώρα Μανατίδης. Πάσα στη βουτσιά, την καταλαβαίνει και την κλέβει ο Άλεξ. Μεγάλη πάσα. Και αυτή τα ημάδα ο Νίκονας. Και νομίζω καλά κάνει. 39-35. Συνέχεια αυτό το παιχνίδι. Μόλις 1,5 λεπτό έχει περάσει στην τρίτη περίοδο. Μανατίδης, ωραία κίνηση, το σπλικ έξω. Κόλτηρης περνάει από το κέντρο. Ωραία προσπίση. Ας πω όμως το τελείωμα ξανά από τον Βασιλάκο. Ορθολογικές επιθέσεις, κακά τελειώματα μέχρι στιγμής για την νέα τριποντοκρατία. Τελμάνοβιτς γίνει από τα σκρίνη μπάλα στον Κοστόλη ψηλά. Μαϊράμι, Τελμάνοβιτς για τρεις. Σίδερο rebound, ψηλότερα από όλους ο Μπίτσος. Λάθος ξανά στο τελείωμα, αυτά που λέγαμε και προηγουμένως. Μαϊράμι λάθος πάσα, ο Μανατίδης βάζει τα χέρια του. Ίσως να διανύουμε το λιγότερο παραγωγικό για μισά λεπτά του μάτς. Τα λέγει ο Άλεξ με τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ο Στόλι τον παίρνει ασφυκτικά ο Βασιλάκος. Λάθος εδώ η πάσα, καλή άμυνα overplay από τον Φανταζή. Μεγάλη πάσα στον Κόλτηρη, δεν προλαβαίνει. Να μπει ξανά στο παιχνίδι ο Γιαννίδης. Έχει απειβδίσει στον παγκό. Πάμε σκάλτης.
Σταυρωτή, ξέφυγε, πέρασε μπλοκ ξανά από τον Μπίτσο αυτή τη φορά. Τριποντάκι στην Εγνέη από τη γωνία. Δίνει τη λύση ο Λαμπρόπουλος. Μπίτσος παράμε το μακάρισμα του ψηλά. Μπίτσος φάουλ επιθετικό. Στο 32-35 μικρό προβάσμα 7 πόντων για τους ελιτήριους, αν θέλουν να κάνουν ένα από τα μεγαλύτερα ψέτη στην ιστορία του μπασκετάκι και έχουν πολύ δρόμο ακόμα. Ναι, το δοκατήριο νομίζω κάνει ένα μικρό κενό διάστημα, αλλά είναι και λογικό από την άλλη. Δεν μπορεί καμία ομάδα να συνεχίζει σε τέτοιους ρυθμούς. Ωραίο γαλάκτο από τον Ντίνο, ασίστ στον Κωνσταντίνο Δεκανίδη, time out, η ελιτήρη. Συνέχεια αυτό το παιχνίδι, 42-37. Ένα φάουλ για τους μεν, ένα φάουλ για τους δε. Σαδινάκος προσπείται. Γερμάνοβιτς, πιέζει ο Κόλτηρης, λάθος πάσα, κλέβει ο Αμανατίδης. Φανταζής στον Μπίτσο. Λάκος έχει μισμάτς, μπλοκ από τον Λαμπρόπουλο. Κατοχή παραμένει για την ομάδα με τα μαύρα. Κόλτηρης σιγάρε τον χρόνο. Ξέφυγε, σηκώθηκε για δύο από κοντά, αλλά το σούτ είναι αδύναμο. Ο Σαντινάκος μεγάλη πάση στον Ζελμάνοβιτς. Μέχρι μέσα ο Άλεξ. Ας το τελείωμα, καλή άμυνα του Φανταζή. Λοιπόν, επιθετικό από τον Μπαϊράμι. Μπαλά ξανά τον Άλεξ, δεν θα λαδέψει τώρα. 44-37. Πρώτη πόντη του Ζελμάνοβιτς στην τρίτη περίοδο. Μπίτσος κέρδισε χώρο, είναι πάρα πολύ δυνατός, καλάθι και φάουλ. Κινούμενο τάγκ λέγεται αυτό στο χωριό μου. Το μάτς παραμένει στους 5 πόντους, 44-39. Σας θεράσε θέση οδηγού από το ξεκίνημα της επανάληψης. Η ελιτήρη στολικλίστηκε, Γιαννίδης πιέζει. Μπαλά στον Μπαϊράμι. Δύσκολο drive, foul και δύο βολές και για εκείνον. Δεύτερη. Γιατί το σουτ αστοχό λοιπόν μακρινό από τον Κοστόλη. Φάουλ πάνω στον Λαμπρόπουλο ψηλά. 2-4-7 πόντοι για τους ελιτήριους και 4 για την νέα τριποντοκρατία. Στα μισά της τρίτης περίοδου βρισκόμαστε.
Σαντινάκος Ποστόλης, τον Ζελμάνοβιτς, σούτ για 3. Rebound από τον Τίνο τον Αμανατίδη. Βάλα σε εκείνον, πολύ ωραία σκέψη, την κατάλαβαν οι ελιτήριοι, μεγάλη πάση τον Ζελμάνοβιτς, πρόλαβε, αλλά ο Αμανατίδης είναι και εκεί. Το μάτς είναι γρήγορο, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό όσον αφορά το σκορ. Γιαννίδης σίδερο, οι δύο ομάδες νομίζω έχουμε έναν τρόπο ο οποίος δεν τους βοηθάει. Πολλές μεγάλες πάσες, πολλά λάθη στον ευνηδιασμό και πολλά τσάλα τελειώματα μέχρι στιγμής. Μπαϊράμι κλείστηκε, φάουλ, όχι, μπλοκ καθαρά από τον Γιαννίδη. Νομίζω είναι η δεύτερη τάπα του. Λοιπόν, τον Κώστα. Ξέρει και ο ίδιος. Πότε ήταν τελικά του Γιαννίρη, βάζει και ένα μπλοκ στον λογαριασμό. Εξωβολή. Αν πως τα πες έχεις μονολικά σήμερα είναι τίποτα κάτι. Έχουμε σημειώσει τη δύο πολύ ωραίες, μια του Μπίτσου και μια του Βασιλάκου, και οι δύο στην τρίτη περίοδο. Βενέτης για 3, σίδερο, δίνει ούτε αυτό στην λύση από μακριά. Ζερόνοβιτς τρέχει, Λαμπρόπουλος, καλάθι από τα δεξιά. Time out ξανά. Αυτή τη φορά από τη νέα τριποδοκρατία, 47-39. Συνέχεια στο μάτς, 3 λεπτά που μπαίνουν στο ρολόι για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Οι τάπες που λέγαμε προηγουμένως για τη νέα τριποδοκρατία είναι 4. 4 είναι και για τους ελιτήριους. Μαναφτίδης δίνει το screen, Μπίτσο σηκώνεται για 3, αστοχή, rebound του Ζελμάνοβιτς. Τρέχει ο Άλεξ, πάει γρήγορα προς τα μέσα, άστοχο το lay-up, rebound από τον Χρήστο. Μπάλα στον Βενέτη, Μπίτσος πέρασε, καλάθι και φάουλ ξανά. Μια συμπληρωματική βολή για τον πρώην παίκτη της Έλα Πούση και στους Spaces έχει παίξει. Η Έλα Πούση, η οποία φέτος, να θυμίσω, διαγωνίστηκε στη Master και για πολύ λίγο δεν πέρασε στην διαδικασία των play-off. Ο Πούσης έχει παίξει και το 22 με τους ελιτήριους σε μια σειρά τριών παιχνιδιών, στην οποία νίκησε τότε η Έλα Πούση. Νομίζω είναι ο μόνος. Μια τριποδοκρατία που νομίζω δημιουργήθηκε φέτος. Πολύ ευχάριστο είναι το γεγονός πάντως ότι η νέα τριποδοκρατία σήμερα έχει μαζευτεί. Δεν ξέρω στο προηγούμενο μάτς τι έκανε. Για να πάω να δω. Στόλη, πήγε στο Γιαννίδης, δεν έκλεψε, ξενόφως σηκώθηκε για 2, σίδερο rebound από τον ίδιο. Ο Στόλη αστόχησε, επόμενο επιθετικό. Τελευταίο δίλεπτο. Λαμπρόπουλος, λόμπα στο Δελμάνοβιτς. Τελειώνει ο χρόνος, δεν το έχει καταλάβει ο Αλέξανδρος. Η άμυνα βγαίνει για την νέα τριποδοκρατία.
85-45 τελείωσε το πρώτο μάτς στο Μπασκετάκι Αρένα σε περιγραφή Αντωνάρα Τουρπή. Από την κορυφή το σουτ, Νάτος ο Γιαννέρης δίνει το φιλί της ζωής μετά από πάρα πολλή ώρα. Στα άλλα 4-4 Σαδινάκος για 3, σίδερο το σουτ του. Rebound αμυντικό από τον Μπίτσο. Πολύ ωραίο Eurostep. Το καλάθι αυτή τη φορά δεν θα έρθει. Γιαννέλη ξανά, όχι αυτή τη φορά. Ακόμα ένα rebound από τον Μπίτσο, ο οποίος είναι νομίζω καταλυτικότατος. Αστροβεστοπαρέτης χωρίς τον Μπίτσο. Νομίζω στην τέτοια περίοδο οι Νεοδημοκράτες θα είχαν πολύ δυσκολότερο έργο. Έχει δώσει πολλές λύσεις και αμυντικά και επιθετικά με goal foul. Μανατίδη μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. Το μάτς στους 2 πόντους 47-45. Σαντινάκος Νόφος. Καλά πάει χαμηλά στον Επανοστάζο, ο οποίος πήρε θέση στο low post. Σουτ για 3 από τον Ξενόφο. Κακό. Άμα να δεις το rebound, την παρά στον Μπίτσο. Τελευταία 25 δεύτερα. Μπίτσος coast to coast. Δεν θα κερδίσει κάτι. Μεγάλη πάση στον Ξενόφο. Γύρισε ο Βενέτης και του δυσκόλεψε τη ζωή. Rebound εθέλει από τον Κιβιό. Γιαννίρης. Ευκαιρία να μειώσουν. Μάλλον είναι ισοφαρίσουν να περάσουν μπροστά με τριποντάκι οι Νεοδημοκρατές. 5 δεύτερα απομένουν. Μπίτσος Γιαννίρης πάει για το δεύτερο. Αστοχή 47-45. Σκορ 3 δεκαλέπτου. Ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο. Το λιγότερο παραγωγικό από όψη σκορ. Ξαναλέω 9-12 από το μέρος σέρι των δύο ομάδων. Πλέον νομίζω ότι μπορώ με σιγουρία να πω ότι η Νέα Τριποδοκρατία συμπληρώνει την οκτάδα της Evolution. Κομμάτο Βλαστιακός, Πρεσόφι, Πέπερ, Μόστου, Γόντιντ, Αριστέος, Ινδιανς και τώρα και ομάδα του Κωνσταντίνου του Γιαννίρη. Αρχικός Σαδινάκος. Πρώτο μάτς της προεμιτελικής φάσης για εκείνους την Κυριακή που μας έγινε στις 5 ώρα στην Ζωφριά. Εναντί στους Ινδιανς και το επαναληπτικό θα γίνει στο Σεφ 8.30 την Τετάρτη 10 Απριλίου. Γιαννίρης για 3. Ανοίγει το σκορ της τελευταίας περίοδου. Είναι σε καλή κατάσταση ο Κωνσταντίνος. Και να τα λέμε όλα. Νομίζω από την ώρα, μάλλον όποτε γυρνάει, δίνει αυτό το extra boost που χρειάζεται η Νεοδημοκρατία. Που χρειάζεται. Δεν το χρειάζεται. Ξαναλέω ότι μιλάμε για μια από τις ομάδες οι οποίες έχουν απίστευτο ταλέντο. Ξενόφωση. Βαλαμβάνω. Αλλά νομίζω ότι και ο Γιαννέρης είναι ένας από τους πολύ καλούς ευθετικούς παίχτες. Μπίτσος, μεγάλη πάσα. Γιαννέρης. Καλάθι και φάουλ. 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον Κωνσταντίνο. Σε τέτοιες καταστάσεις μιλάει ο αρχηγός. Ξανά μπροστά η Νέα Τριποδοκρατία, 47-50. Ξεβολή. Τον Μάκρυσα. Ζητώ συγγνώμη Κωνσταντίνε. Καλά τώρα εδώ από τον Λαμπρόπουλο. Μπρίμα. 49-50. Για να δούμε τι θα νικήσει το μάτς. Αυτό νομίζω είναι το μόνο
που πλέον έχει κάποιο ενδιαφέρον. Η πρόκληση έχει κρυθεί, αλλά και πάλι κανένας από τους δύο νομίζω δεν έχει εδώ για να χάσει σήμερα. Το οποίο είναι και το ωραίο. Τριποντάκι, Γιαννίρης, Χίτσεκ. 8ος του πόντος σε 2 λεπτά. Κωνσταντινάκος, αλλά με φάουλ. Η πρώτη. Στη δεύτερη μπάλα εκτός. Έχει ξανά ο Μανατίδης. Ο Μπίτσος. Ωραία σταυρωτή από τον Ντίνο. Πολύ ωραίο lay-up. Σαράντα 9-55 συν 6 για την νέα τριποντοκρατία. Κυρίως λόγω Κωνσταντίνου Γιαννίρη, ο οποίος τώρα θα κατεβάσει την μπαλά. Πάσα δεν θα περάσει. Μπαλά ξανά έξω. Μανατίδης. Λέμε εδώ πάνω στον Βαλαμβάνο. Ο Στόλ θα κατεβάσει το rebound. Την πάρα στον Λαμπρόπουλο. Μεγάλη πάσα Δελμάνοβιτς από τα αριστερά. 51-55. Δελμάνοβιτς νομίζω ίσως στην πιο δύσκολη διάδα παιχνιδιών που παίξει φέτος. Έχουμε βήματα εδώ. Λαμπρόπουλος, καλή άμυνα του Αμανατίδη. Μπάλα από τα πόδια νομίζω του Λαμπρόπουλου. Αυτό είχε λένε και η ρεφ. Το λέω συγκλαπικά, το λέω και τώρα. Αν εγώ από εδώ πάνω βλέπω ένα, η ρεφ από κάτω βλέπω 1000. Οπότε πάντα δεν είναι σωστή. Πάντα εγώ είμαι λάθος. Πάντα εγώ είμαι λάθος. Αν υπάρχει κάποια διαφωνία. Κόλ. Ανάποδο λέα, άστοχο από τον Κόλτηρη. Τελευταία 6-24 μέχρι στιγμής το πάνω χέρι για να νικήσει το μάτς έχει η νέα τριποντοκρατία, η οποία είναι μπροστά με 4 πόντους, 51-55. Σαντινάκος. Πάλα από τον Αμανατίδη. Ο Λαμπρόπουλος μέσα. Να μπαϊράμι. Και ο Βενέτης στην θέση του Ντίνου, το Μανατίδη, Ποστόλη, καλάθι από κοντά. Τρίτος διαφορετικός σκόρερ για τους Ελκύριους στα πρώτα 4 λεπτά της τελευταίας περίοδος. Γερμάνοβιτς, Λαμπρόπουλος και Ποστόλη. Όλοι από 2 πόντους. Από την άλλη 8 πόντια από τον Γιαννίρη και 2 από τον Ντίνο τον Αμανατίδη. Άστοχος ο Κόλτηρης. Κάθος ξανά. Μπίτσος. Καλό να βάλει ξανά κανένα του φάουλ. Έχει κάνει αυτή την κίνηση 3 φορές και νομίζω του έχει βγει. Time out ο Κωνσταντινάκος. 53-55. Επιστρέψουμε το time out. 5:37 στο ρολόι, 53-55. Φανταζής. Πήρε με χαντόφα τον Κόλτη, άφησε στον Μπίτσο. Ήταν σε διαλόμπα, δεν βγήκε. Χάνηκε νομίζω. Κανείς παίρνει ένα σκρίνα εκεί πέρα και ο Μπίτσος λογικά του πετάει μια λόμπα. Βέλες τώρα για τον Κόλτηρη.
έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Το πόντι και το κόλτουρι στην τελευταία περίοδο. 53-56. Τελμάνοβιτς Μαϊράμι Σκάλτσις για δύο. Μπαλά δεν του κλείνει το μάτι. Ριμπάνω του ψηλότερα από όλους ο Βασιλάκος. Κόλτυρης Μπίτσος πήρε με χαντό. Δίστασε η μπάλα στη γωνία. Κόλτυρης στην εκπνοή. Λοιπόν του Κωνσταντινάκου. Κωνσταντινάκος Τζελμάνοβιτς γύρισε και το έβαλε με ταμπλό. Τάρτος του πόντος. 55-56. Το μάτς είναι στον πόντο. 4-21 παραμένουν. 3 τα φάουλ των ελτήριων, 2 της νέας τριποντοκρατίας. Βενέτης μέσα. Νάτος. Κακός είμαι φωνάζει. Γιαννίνης μπλοκ πάνω στον πάτο Ζερμάνοβιτς. Σαντινάκος πάσα, μαζί στη μεγάλη πάσα, την κατάλαβε και την έκλεψε ο Παϊράμι, αλλά δεν προλάβει να την κρατήσει εντός παρκέ. Γιάννης ξανά μέσα, έξω. Ο Κόλτυρης. Πενταπέντε-59. Φανταζής. Handoff στο Μπίτσο. Μπαλά χαμηλά. Φάουλ επιθετικό του Βασιλάκου. Τζερμάνοβιτς. Κοστόλη πήγε προς τα μέσα και το έβαλε. Σε ρισκόντι φτάνει τον Ζέλμα. 57-59. Αλλαγίζεται για τον Αμανατίδης. Θα δούμε και αυτόν λογικά που να είναι στο παρκέ. Γιαννίδης Μίτσος κάνε το face up. Πήγε προς τα μέσα. Η άμυνα όμως είναι πολύ καλή. Παϊράμι Γελμάνοβιτς Φανταζής τον πιέζει, έχουμε φάουλ. Αυτό είναι το τελευταίο που θα να δώσουν. Είναι οι Δημοκράτες μέσα, ο Ζάβη και ο Ντίνος Αμανατίδης. Έξω ο Φανταζής και ο Βασιλάκος. Λέω εδώ τον Ντίνο. Κατοχή παραμένει για τους κιτρινούς. Κωνσταντινάκος πήγε ψηλά ο Ζαβιτσάνος. Κωνσταντινάκος πέρασε. Πολύ ωραίο καλάθι. Ωραίο spin move Μπίτσος. Αστόχησε rebound. Αμυντικό από τον Επανοσκάλτη. 2-26. Λάθος πάσα. Βάλε εκτός από τα πόδια. Νομίζω το Μανατίδη. Πανοσκάλτσης στον Κωνσταντινάκο. Ζερμάνοβιτς έκοψε, σηκώθηκε, αλλά στόχισε. Λοιπόν, επιθετικό βουτάει και σώζει ο Αμανατίδης. 59-59. Φάουλ εδώ από τον Μπαϊράμι. Τελευταίο και των ελιτήριων. Η διαφορά
Γιαννίδης. Στέω δίλεπτο. Σχετικά πιο χαμηλό σκορ από το πρώτο μάτς. Μανατίδης για 2. Ρίχνει την κλάση του Αντίνος. Του δίνει το χέρι εδώ Αποστόλη. Δεν ξέρεις ποιο να πρωτομαρκάρεις. Είναι η αλήθεια. Μάνοβιτς, Αποστόλη, μπλοκ από 2. Βενέτης, στο κόψιμο του Μπίτσου, πέρασε εκείνος και κέρδισε το φάουλ για τις δύο βολές. Διαφορετική σκόρα και για τις δύο ομάδες. 4 για τους Ελιτήριους, 5 για την Νέα Τρυποδοκρατία. Μέσα και η δεύτερη για τους Κίτρους έχουν σκοράρει Λαμπρόπουλος, Ελμάνοβιτς, Κοστόλου και ο Κωνσταντινάκος. Ενώ από την άλλη one man show στο ξεκίνημα τον Γιαννίρη. Συνέχισε ο Αμανατήρης, ο Κόλτηρης, ο Βενέτης και τώρα ο Μπίτσος από τη γραμμή των βολών. Ο Αϊράμι πέρασε, ψάχνει την πάσα, βρίσκει τον Ζελμάνοβιτς, το πάτησε ο Άλεξ και το χλάτσωσε. Συνταδίου-συνταδρία, για να δεις ξανά στο παρκέ. Ένα πόντο το μάτς, ελαφρύ προβάδισμα για την Νέα Τρυποντοκρατία. Μίτσος γύρισε, σπλιτ έξω, Μανατίδης προσπίθηκε, πέρασε και έρθει το φάουλ από τον Νίκονα. Στέλνει στη γραμμή των βολών τον Ντίνο Οφιγκό. Κουρούμαλος μέσα. Ξογιαννίρης. Σε πρώτη. Δεύτερη. Μπάλα χαμηλά, πίεσε και έκλεψε. Ο Μπίτσος. Νέτης. Και αυτό μισό λεπτό. Σίγουρα στην Μάστερ η Νέα Τρυποδοκρατία για να δούμε τι θα ανοίξει το μάτς. Μπίτσος πέρασε, στάθηκε για 2, αστόγησε. Παϊράμι στο rebound. Δεν προλάβε ο Ροντίνος. Εκεί μέσα ο Γιαννίδης. Δεκαπέντε δεύτερα. 62-64, Κωνσταντινάκος. Λάθος πάσα. Τελευταία 10 δεύτερα. Δεν νομίζω να πάει σε επίδεση Νέα Τρυποδοκρατία. Πάλι Γιαννίδης, το χάσει, 62-64 τελικό σκορ. Εδώ στο Μαζαράκης, η Νέα Τρυποδοκρατία στους 8 της Evolution. Από του χρόνου θα αγωνίζεται στην Master League. Ετοιμάζεται πλέον για το match-up απέναντι στους Indians.